όπως θα εθυμίστε πρώτων εορτών, γιατί είναι και η πρώτη συγκέντρωσή μας μετά τις γιορτές και με την ευκαιρία σαν κύκλος στο Μύου. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Σας ευχήθηκα φυσικά από τη Λάρισα, αλλά και σαν κύκλο στο Μύου σας εύχομαι καλή χρονιά. Θα ενθυμίστε λοιπόν ότι πρώτων εορτών έχει περάσει ένας μήνας περίπου, γι' αυτό ίσως όχι πολύ σαφώς θα ενθυμίστε, βρισκόμενοι στην καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού, είχαμε μείνει στο θέμα της σοφίας, ότι εκείνος ο οποίος δεν έχει σοφία να ζητήσει από τον Θεό και εκείνος θα του δώσει, και ότι η σοφία δεν είναι εκείνη η οποία εννοείται από τους ανθρώπους σαν μια διανοητική κατάσταση, αλλά είναι η διάκριση και η γνώση θείων πραγμάτων, να μπορεί κανείς να διακρίνει το καλό από το κακό. Είναι εκ πρώτης όψεως χονδρική αυτή η διάκριση, αλλά η πείρα και τα πράγματα έχουν δείξει ότι δεν είναι καθόλου χονδρική, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν διανοητική σοφία δεν δύνανται να διακρίνουν το καλό από το κακό. Κάνει εντύπωση αυτό. Ακόμη η σοφία είναι να γνωρίζει κανείς το θέλημα του Θεού ανά πάσα στιγμή, όπως σοφία είναι το να αποφασίζει περί του πρακτέου τι πρέπει να κάνει σε μια δεδομένη στιγμή. Μάλιστα, αν θα έπρεπε, παρότι είναι φυσικά εντελώς ανθρώπινο αυτό και δεν έχει σχέση με τον Θεό, με την αποκάλυψη του Θεού, όμως θα σας το πω. Η εγκυκλοπαίδεια της η Βρετανική στο λίμα Ευφυΐα λέγει ότι ευφυΐα είναι το να μπορεί κανείς ανά πάσα σε μια δεδομένη στιγμή να βρει την λύση η οποία δεν έχει το προηγούμενό της. Αυτό λέγεται ευφυΐα. Το να πω δηλαδή τι πρέπει να κάνω σε κάτι, αλλά αυτό να μην το έχω διαβάσει κάπου, ούτε να μου το έχουν πει άλλοι, αλλά να το βρω τι πρέπει να κάνω. Αυτό το σημείο, όχι πάνω σε θέματα φυσικής τάξεως, αλλά κυρίως ηθικής τάξεως, το να μπορώ να κάνω εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Είδατε πόσες φορές λέμε τι πρέπει να κάνουμε εδώ, να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο, τι συμφέρει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Επάνω σε τέτοια θέματα έρχεται ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει με μία βεβαιότητα, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι η σοφία που δίδει ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος εδώ Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, ότι εάν κανείς λείπεται σοφίας, λέγαμε την περασμένη φορά, δηλαδή δεν έχει σοφία, τότε να ζητήσει από τον Θεό που δίδει σοφία και θα του δώσει. Και εδώ τώρα λέγει πώς θα ζητήσει αυτή τη σοφία, πώς θα κινηθεί γύρω από το αίτημά του αυτό. Ετί το δεν πίστη μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έικε κλείδον η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να ζητήσει με πίστη αυτό που θα ζητήσει, την σοφία, χωρίς να έχει δισταγμόν μηδέν διακρινόμενος, χωρίς να διστάζει, χωρίς να αμφιβάλλει, να λέγει θα είναι έτσι ή δεν θα είναι έτσι, θα μου το δώσει ο Θεός ή δεν θα μου το δώσει ο Θεός, το ακούει ο Θεός ή δεν το ακούει ο Θεός. Ο γάρ διακρινόμενος, γιατί εκείνος ο οποίος αμφιβάλλει, δυσπιστεί, μοιάζει, έικε, κλείδων οι θαλάσσεις, με κύματα θαλάσσεις, τα οποία ανεμίζονται, φέρονται και άγονται από τους ανέμους, και έτσι δημιουργούν άλλοτε μεν, δημιουργούνται άλλοτε μεν πελώρια κύματα, άλλοτε δε πέφτουν και δεν έχουν, δεν υπάρχει τίποτε. Δηλαδή μια κατάσταση που δείχνει άλλοτε μεν έναν ενθουσιασμό, άλλοτε δε μια πτώση του ενθουσιασμού. Ή ακόμη όπως τα κύματα άγονται και φέρονται στην διάθεση των ανέμων, είναι βόρειος ο άνομος, κινούνται τα κύματα αντίθετα φυσικά στην κατεύθυνση του βορρά,
είναι νότιος ο άνεμος, αντιστρέφουν την κίνησή των. Και έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος αμφιβάλλει εάν ο Θεός θα του δώσει αυτό το κάτι ή όχι. Πράγματι αγαπητοί, το σκεφτήκατε αυτό το σημείο, ότι δεν πρέπει να είμεθα διακρινόμενοι εις την προσευχή μας. Η λέξη διακρίνομαι δεν έχει την έννοια της διακρίσεως, δηλαδή να ξεχωρίσω το σωστό από το όχι σωστό, που είναι μία αρετή, η αρετή της διακρίσεως. Εδώ έχει την έννοια της αμφιβολίας, την έννοια της δυσπιστίας, το να είναι κανείς δύσπιστος άνθρωπος. Το σκεφτήκατε ότι στην προσευχή μας δεν πρέπει να προσερχόμεθα με αυτήν την δυσπιστία. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους, όταν τους λέγουμε να προσευχηθούν για ένα θέμα τους και σου λέγει καλά, αφού το λες θα προσευχηθώ, μπορεί, δεν έχουν την πίστη ότι αυτό που ζητούν από τον Θεό θα τους το δώσει. Δεν έχουν αυτή την πίστη. Σημαίνει αυτό ότι στερούνται μιας πίστεως. Αυτό είναι για όλα τα πράγματα. Πολύ δε παραπάνω στο θέμα της σοφίας. Εάν ζητήσουμε αγαπητοί μου από τον Θεό την ίαση μιας αρρώστιας, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέψει ή να μην επιτρέψει την ίαση αυτής της αρρώστιας. Διότι ο Θεός μπορεί να ήθελε να μην πάρει την αρρώστια. Ο Απόστολος Παύλος 2 και 3 φορές παρεκάλεσε τον Κύριο να θεραπευθεί και δεν θεραπεύθη. Του λέει ο Κύριος, δεν θα σε θεραπεύσω. Επιθεμάτων όμως πνευματικών, που είναι θέματα συμφέροντα δια την σωτηρία μας και δια την πνευματική μας ολοκλήρωση, εάν ζητήσουμε από τον Θεό δεν θα μας δώσει, όπως είναι η περίπτωση αυτής της σοφίας. Γι' αυτό όταν θέλουμε να ζητήσουμε πνευματικό θέμα, και όπως εδώ είναι προκειμένο η σοφία, δεν πρέπει να διστάζουμε επουδενή. Βέβαια θα μου πείτε, εάν ζητήσουμε κάτι από το Θεό, τι να ζητήσουμε? Το προφητικό χάρισμα. Θα μας το δώσει ο Θεός? Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, να ζητάτε μάλλον το προφητικό χάρισμα. Βέβαια εκεί προφητικό χάρισμα δεν έχει την έννοια του προλέγειν τα μέλλοντα, αλλά του ομιλήν. Γι' αυτό και η ομιλία λέγεται πολλάκις προφητεία, όχι με την έννοια της εξαγγελίας μελλόντων πραγμάτων, αλλά με την έννοια του ομιλώ. Γι' αυτό και στην αρχή ελληνική προφήτης δεν σημαίνει αυτός ο οποίος προλέγει ή και υποφήτης, αλλά εκείνος ο οποίος ομιλεί. Όμως μπορεί ο Θεός να μην δώσει αυτό το χάρισμα που του ζητούμε. Να, θα μου πείτε, α, κοιτάξτε, υπάρχουν χαρίσματα πνευματικά που αναφέρονται εις την ωφέλεια της Εκκλησίας, και υπάρχουν χαρίσματα πνευματικά που είναι, αναφέρονται εις την σωτηρία μας. Λοιπόν αγαπητοί μου, ο Θεός μπορεί να κρίνει ότι δεν πρέπει να μου δώσει εμένα ένα χάρισμα που θα είναι εις την ωφέλεια της Εκκλησίας, αλλά να μου δώσει ένα χάρισμα που να αναφέρεται η σωτηρία μου. Αυτό πάντα το δίνει ο Θεός κατά κανόνα, όταν του το ζητήσουμε. Με αυτή τη διάκριση ας προσέξουμε. Δεν μιλώ για τα υλικά πράγματα, ομιλώ για τα πνευματικά πράγματα. Μπορεί κάποιος να ζητάει από τον Θεό να γίνει ιερεύς και τελικά να μην μπορέσει να γίνει ιερεύς, να το ζητάει με δάκρυα στα μάτια και να μην μπορέσει να γίνει. Ερωτώ, δεν θα πρέπει εδώ να αμφιβάλλει για μια στιγμή, αφού τόσο επέμεινε? Όχι, διότι απλούστατα αναφέρεται αυτό σε θέμα της Εκκλησίας, σε θέμα της σωτηρίας των άλλων, και όχι σε θέμα που αφορά εμένα. Γι' αυτό ο Απόστολος όταν λέγει προτιμώ μάλλον να προφητεύετε παρά να λαλείτε γλώσσες, εδώ μια μικρή παρένθεση, άστε ότι βεβαίως είναι σκάρτα πράγματα αυτά που οι πεντηκοστιανοί μετέρχονται, σκάρτα πράγματα. Οι πεντηκοστιανοί που επικαλούνται τη γλωσσολαλία
είναι ενεργούμενοι από το διάβολο, δεν είναι ενεργούμενοι από το Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι πολύ σαφές. Αλλά κι αν ακόμη υποτεθεί ότι ενεργούν το υπό του Αγίου Πνεύματος, η γλωσσολαλία, αγαπητοί μου, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει. Όσο, το λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο το θέμα της προφητείας. Γι' αυτό λέγει, τι να σας πω, καυχέστε, λέει στους Κορινθίους, για τη γλωσσολαλία. Σας λέω τούτο, εγώ μιλώ περισσότερο από σας. Έχω εγώ περισσότερη γλωσσολαλία από σας. Αλλά δεν είναι αυτό. Προτιμώ μάλλον να προφητεύετε, να ομιλείτε, να αλληλοστηρίζεστε. Διότι λέγει, η προφητεία στηρίζει την Εκκλησία. Όλα αυτά όμως αναφέρονται εις το θέμα της Εκκλησίας, στο θέμα της αγάπης. Διότι αν είμαι καλός ομιλητής ή όχι, αυτό δεν αφορά σε μένα αλλά στην Εκκλησία. Εγώ να μη σωθώ, τι είναι εκείνο που θα με κάνει να σωθώ? Το θέμα της αγάπης, πίστεως, πνευματικά χαρίσματα που αναφέρονται στην προσωπική μου τη σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, εγώ θα σας υποδείξω τι να ακολουθείτε όλοι σας. Και ομιλεί περί της αγάπης εις το 13 κεφάλαιο Α Κορινθίους. Απάνω στα θέματα αυτά της σωτηρίας και της πνευματικής καταρτήσεως θέλει να πει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει εκείνο το οποίο ζητούμε. Πόσοι άνθρωποι ζήτησαν απομονωμένοι κάποτε, αγαπητοί μου, από τον κόσμο, σε βουνά επάνω, σε ερημιές, μη έχοντες επικοινωνία, πόσες φορές ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν ένα πνευματικό, να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, και τους δόθηκε η ευκαιρία, τους δόθηκε κατά έναν πανηγυρικόν αλλά και θαυμαστόν τρόπον. Αυτά τα δίδει ο Θεός. Ναι, τα δίδει ο Θεός. Μη γαριέστο ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κυρίου. Γιατί μη νομίζει αυτός ο άνθρωπος ότι θα πάρει τίποτε από τον Κύριο. Δεν θα λάβει τίποτε, δεν θα πάρει τίποτε εάν αμφιβάλλει. Εκείνο το ιέστο που θα πει να μην νομίζει ο άνθρωπος, αυτό το νομίζω, ξέρετε αυτό το νομίζω, αυτό το νομίζω. Όταν το λέμε το νομίζω σε θέματα που θα θέλαμε να δείξουμε με τριοφροσύνη, οπωσδήποτε είναι καλό. Το να μου πείτε, να με ρωτήσετε για ένα θέμα και να σας απαντήσω νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι και αλλιώς, επί θέματος καθημερινότητος. Προσέξτε, επί θέματος καθημερινότητος, το να βάλουμε το νομίζω είναι θέμα με τριοφροσύνης. Το να βάζουμε το νομίζω σε θέματα πίστεως, αυτό είναι φοβερό. Πώς θα σας φαινόνταν αν έλεγα έτσι: νομίζω πως ο Θεός είναι τριαδικός, νομίζω πως ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός? Πώς θα το ακούγατε αυτό? Αυτό είναι απιστία. Και αν υποτεθεί ότι γνωρίζω κάτι αλλά βάζω το νομίζω, τότε δεν είμαι πραγματικά σοφός άνθρωπος και δεν έχω σιγουριά για εκείνο το οποίο γνωρίζω. Λοιπόν, μπαίνει το υποκείμενο. Και όταν μπαίνει το υποκείμενο, ο υποκειμενισμός τα κάνει όλα θάλασσα. Δυστυχώς και στην εποχή μας ακούμε επί τέτοιων θεμάτων θεμελιωδών και βασικών, δυστυχώς δεν κατανοούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει απιστία. Και είναι οι άνθρωποι αξιολύπητοι όταν ομιλούν επί τέτοιων θεμάτων με το νομίζω, με υποκειμενισμόν. Δεν είναι λοιπόν εδώ η περίπτωση αυτή. Εδώ είναι κατακριτέα η περίπτωση η έστω. Η έστω θα πει αυτός που νομίζει. Ας μην νομίζει λοιπόν ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριον. Δηλαδή, επειδή νομίζω ότι θα πάρει, δεν θα πάρει.
Γιατί δεν θα πάρει? Επειδή έχει αυτόν τον κλειδονισμό της ψυχής του. Με άλλα λόγια, είναι ο διακρινόμενος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του τη δυσπιστία.